Ερώτηση, Γιάννη μου. Ωραία, τώρα τι γίνεται με τους υποψήφιους και ποιος είναι έτσι πιο κοντά ποια στο. Είναι ποια είναι η τάση, λοιπόν, να αποχωρήσει πιο κοντά. Τους βλέπουμε εδώ λοιπόν και στη φωτογραφία μας. Άννα Μαρία, Σοφία και Χαγιάς, Ραΐσα και Ζακ είναι οι πέντε υποψήφοι για αυτή την εβδομάδα. Εγώ θα έλεγα ή ο Ζακ θα φύγει ή η Ραΐσα, πιστεύω. Είσαι σωστή, νομίζω, γιατί και οι δικοί μου έτσι, οι δικές μου πληροφορίες. Όχι, η Σοφία με τον Χαγιά έχουν ρίξει πολύ τους τόνους. Ο Χαγιάς έχει δείξει πολύ καλό παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό, ξαναλέμε. Ότι η ψήφος είναι θετική. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ίσως η Ραΐσα και ο Ζακ, ξαναλέω, με την τάση που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι αυτοί που έχουν τις λιγότερες θετικές ψήφους για να παραμείνουν στο σπίτι. Πρόσεξε όμως. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει στο live, γιατί μας έχει αποδείξει ο μεγάλος αδελφός ότι κάθε φορά προμοτάρει κάποιους ανθρώπους. Έχω μάθει λοιπόν ότι. Γραμμή ζωής, ναι. Γραμμή ζωής κάνει ο Δημήτρης ο Κεχαγιάς, ένα το κρατούμενο, και επίσης ότι ο Ανδρέας συναντιέται στο πλέον δωμάτιο με τον Ζακ. Άρα λοιπόν, μήπως η συνάντηση αυτή κάτι γίνει. Σωστά. Εγώ σωστά. Θα πω για να κάνει restart το παιχνίδι, πρέπει και μπορεί να γίνει να φύγει η Σοφία. Λες. Ναι, αλλά Κεχαγιάς μετά. Ξέρω αν θέλω να φύγει η Σοφία, για τον Κεχαγιά πιο πολύ. Για τον Κεχαγιά λοιπόν, επειδή ο Κεχαγιάς, εάν δεν ήταν με τη Σοφία τόσο κοντά, θα ήταν το απόλυτο φαβορί κατά τη γνώμη μου για να πάρει το παιχνίδι. Ο Κεχαγιάς θα θέλω να τον δω χωρίς Σοφία. Πώς θα λειτουργήσει με τους υπόλοιπους. Εγώ δεν είμαι σίγουρη, διότι ουσιαστικά η Σοφία είναι μια πρωταγωνίστρια όπως είναι και η Άννα Μαρία. Σωστά. Γι' αυτό δεν θέλω να φύγει. Σαφώς. Αν θα φύγει, θα αλλάξουν πολλοί σχετισμοί και ισορροπίες. Το θέλουμε. Να πω κάτι ακόμα. Είδα τον Κεχαγιά που κάθεται στο τραπέζι. Είναι όλοι ήρεμοι και λέει: Άννα Μαρία, πώς σου φαίνεται που πηγαίνει. Ναι, ναι, ναι. Τη έβαλε το μαχαίρι πιο βαθιά. Υπέροχος. Εκεί στο άσχετο που κάνω. Την πριώνησε.